συνεχίζουμε με ένα θέμα τώρα. Πάμε να γνωρίσουμε ένα Ηρακλείωτη φιλοτελιστή, ο οποίος μιλάει για την μεγάλη του αγάπη για τα γραμματόσημα. Ένα θέμα το οποίο φιλοξένησε πριν από λίγες μέρες και η εφημερίδα Νέα Κρήτη. Είναι ο κύριος Νίκος Καρνιαουτάκης. Κύριε Καρνιαουτάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, και στους τηλεθεατές της κριτικής τηλεόρασης. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησή μας, προκειμένου να γνωρίσουμε έναν συλλέκτη γραμματοσύμων που ασχολείται με κάτι το οποίο όλο ένα και εξελίσσεται. Σωστά, με ακούτε? Παρακαλώ, ξαναπείτε. Ασχολείστε με κάτι το οποίο καθημερινά εξελίσσεται. Ναι, βέβαια. Ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι οι συλλέκτες δεν είναι αυτό που φανταζόμαστε, παππούδες με γεννητικούς φακούς σε σκοτεινά δωμάτια. Ναι. Έτσι, είμαστε σημερινοί άνθρωποι, ζούμε στην εποχή μας. Φιλοτελιστές θα βρούμε από 10 ετών μέχρι και όσο μπορεί να πάει. Εγώ να πω λίγο, αν μπορούμε να δείξουμε και τα γραμματόσημα τα οποία μας έχει στείλει και μας έχει σκανάρει ο κύριος Καρνιαουτάκης, για να μπούμε λίγο στο κλίμα. Έχετε δίκιο, ο φιλοτελιστής δεν είναι κάποιος ο οποίος ανήκει και ζει στο παρελθόν, αλλά είναι κάποιος ο οποίος ζει στο παρόν και βέβαια η ασχολία αυτή έχει μέλλον. Κατεβαίνει σε εκθέσεις, σωστά? Ναι, βεβαίως. Η ενασχόληση με το φιλοτελισμό μπορεί να ξεκινήσει από το πολύ βασικό στάδιο που κάποιος θα βρει 10 γραμματόσημα, θα τα ταξινομήσει σε ένα άλμπουμ, αλλά δεν σταματάει εκεί. Μπορεί να προχωρήσει, να καταρτήσει κάτι αξιόλογο, να κατέβει σε εκθέσεις, να διδαχθεί από τους παλιότερους και να διδάξει τους νεότερους. Υπάρχουν και κάποιες σχετικές δημοπρασίες, σωστά, κύριε Καρνιαουτάκη, από τις οποίες μπαίνετε στη διαδικασία και αγοράζετε γραμματόσημα. Πώς είναι η διαδικασία? Ναι, υπάρχουν κάποιοι είδη δημοπρασιών στους οποίους πηγαίνει αξιόλογο υλικό. Κάθε συλλέκτης έχει τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσει είτε από κοντά είτε μέσω του διαδικτύου. Και βέβαια δεν είναι ένα μοναχικό σπόρο σε καμία περίπτωση. Ένας φιλοτελιστής είναι μέλος συνήθως μιας ευρύτερης ομάδας. Ακριβώς. Γιατί στο μυαλό μας πιθανότατα λανθασμένα ορισμένοι έχουν ότι κάποιος φιλοτελιστής, κάποιος ο οποίος ο συλλέκτης γραμματοσύμων είναι μόνος του, ακολουθεί ένα μοναχικό δρόμο, αλλά δεν είναι έτσι. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα σε μια παγκόσμια κλίμακα. Ακριβώς έτσι, ακριβώς έτσι. Είμαστε οργανωμένοι σε φιλοτελικά σωματεία, συμμετέχουμε στην αρθρογραφία, βρισκόμαστε, κάνουμε τηλεδιάσκεψη, ταξιδεύουμε, γνωρίζουμε από κοντά ο ένας τον άλλον. Ανήκουμε στη μεγάλη φιλοτελική ομάδα της χώρας και εξελίσσουμε αυτό που παραλάβαμε από τους παλαιότερους. Να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το ιερό τελετουργικό που συμβαίνει σύμφωνα με πολλούς και αναφέρουν πολλοί και το χαρακτηρίζουν ιερό. Αναφέρουμε στις αποκολλήσεις. Οι αποκολλήσεις θα έλεγα ότι δεν είναι κάτι το ιερό, είναι μια βαρβαρότητα. Είναι μια βαρβαρότητα, σωστά. Η οποία θα πρέπει να σταματήσει, ναι, διότι το αντικείμενο, η αξία του, η φιλοτελική βρίσκεται όταν, είναι μεγαλύτερη όταν βρίσκεται πάνω στο φάκελο στο οποίο κολλήθηκε. Α, είναι μεγαλύτερη, κύριε Καρνιαουτάκη. Βεβαίως, ναι. Είναι ένα παλιό λάθος να αποκολλούμε τα γραμματόσημα. Α, μάλιστα. Και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Το πιο σπάνιο γραμματόσημο που έχετε? Είναι κάποια γραμματόσημα της πρώτης ελληνικής έκδοσης, της μεγάλης κεφαλής του Ερμή και σημαντικότερης ελληνικής έκδοσης, καθώς είναι η πρώτη. Αλλά δύσκολα γραμματόσημα βρίσκονται μέχρι και το 1920-1930 στην Ελλάδα. Είναι αρκετά τα δύσκολα γραμματόσημα. Υπάρχει κάποιο γραμματόσημο το οποίο έτσι θέλετε πολύ να αποκτήσετε, το έχετε βάλει έτσι στο μάτι, αν μου επιτρέπετε τον όρο, το ψάχνετε πολύ και δεν το έχετε βρει ακόμα? Είναι πολλά τα γραμματόσημα που ψάχνει ένας φιλοτελιστής, αλλά από ένα σημείο και μετά καταλαβαίνεις ότι αξία έχει περισσότερο η γνώση του αντικειμένου, είναι μόνο η απόκτησή του. Οπότε συμβιβάζεσαι με το ότι μπορεί να αποκτήσεις ποτέ κάποια πράγματα. Κύριε Καρνιαουτάκη, η γνώση βέβαια έρχεται σταδιακά. Δεν μπορεί κάποιος από τη μια μέρα στην άλλη να πει ότι είμαι φιλοτελιστής. Φαντάζομαι εσείς ασχολείστε από τα νεανικά σας χρόνια. Ναι, η ενασχόληση δική μου είναι από πολύ μικρή ηλικία. Στην αρχή ξεκίνησα να μαθαίνω ότι βρίσκεται μπροστά μου. Σιγά σιγά έρχεται η γνώση, έρχεται η προσωπική, έρχεται η εμπειρία. Αρχίζεις να διαλέγεις ένα τομέα και σιγά σιγά τον εξελίσσεις.
Καταλαβαίνεις πώς πάει, δεν είναι κάτι που... είναι κάτι που διαρκώς εξελίσσεται. Κύριε Καρνιαωτάκη, δίπλα σας έχετε τον κύριο Μπάστα, σωστά? Ο κύριος Χαράλαμπος Μπάστα. Χαράλαμπος Μπάστας, ο οποίος ασχολείται με τα Card Postal. Σωστά, κύριε Μπάστα, καλησπέρα. Ναι, ναι. Καλησπέρα σε εσάς και στην εκπομπή σας. Βέβαια. Μία πολύ ενδιαφέρουσα σχολεία που έχει τη δική της μαγεία. Ναι. Για πείτε μας δύο λόγια. Και που συνδυάζεται στενά, βέβαια, με τα γραμματόσημα, γιατί τα γραμματόσημα ήταν το μέσο, το τίμημα, αν μπορεί να πει κανείς, που πλήρωνε κάποιος πελάτης για να μεταφέρει κάποια μηνύματα, αλλά τα μηνύματα γράφονταν συχνά πάνω σε καρποστάλ. Και τα καρποστάλ έτσι ταξίδευαν μαζί με τα γραμματόσημα. Τα ελληνικά καρποστάλ ξεκίνησαν να εμφανίζονται χρησιμοποιώντας τη φωτογραφική τέχνη, γιατί καρποστάλ είχαμε και παλιότερα, τα πρώτα που κυκλοφόρησαν ήταν τα αυστριακά, αλλά εμπλουτίστηκαν με τη φωτογραφία που ήταν μια καινούργια ανακάλυψη εκείνης της εποχής, στα τέλη του 19ου αιώνα, και εξελίχθηκαν σε καρποστάλ που παρουσίαζαν φωτογραφίες, με κάποιες άλλες μεθόδους όμως εκείνης της εποχής, στα οποία πάνω από καρποστάλ, όπως ανέφερα, επικολούνταν τα γραμματόσημα. Τα καρποστάλ περιλαμβάνουν επίσης όλη την ιστορία, όπως και τα γραμματόσημα, της κάθε εποχής και της κάθε περίοδου. Την καθημερινότητα του λαού μας, πώς εξελίχθηκε με το χρόνο, τις έγνοιες του, τις νοσταλγίες του. Αποτυπώνεται ανθρώπους... λοιπόν η σύγχρονη και όχι μόνο η ιστορία του τόπου. Ναι, η παλιότερη και η σύγχρονη ιστορία του τόπου και της κάθε εποχής. Είναι μια τέχνη, είναι ένα χόμπι, αν μου επιτρέπετε τον όρο, που εξελίσσεται. Όπως μας είπε ο κ. Καρνιαωτάκης πριν από λίγο, ότι η τέχνη των γραμματοσύμων, της συλλογής, είναι κάτι το οποίο εξελίσσεται. Μπορεί να έχει ως βάση και ως ρίζα το παρελθόν, ωστόσο έχει παρόν και έχει και μέλλον. Ναι. Το ίδιο εξελίσσεται όπως και τα γραμματόσημα και τα καρποστάλ. Ξεκίνησαν οι πρώτες απεικονίσεις, όπως σας ανέφερα, στα τέλη του 19ου αιώνα και μετά στις αρχές του 20ου αιώνα. Η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε τότε ήταν η λιθογραφική μέθοδος. Στην αρχή η λιθογραφία χρησιμοποιούσε τις φωτογραφίες για να φτιάξει τα κλισέ της. Γραμματόσημα. Μπορούμε να δούμε, να βλέπουμε λίγο. Μας έχει στείλει κάτι υπέροχα γραμματόσημα ο κύριος Καρνιαωτάκης. Δεν είναι κακό να τα βλέπουμε, να τα θαυμάζουμε. Αυτά λοιπόν τα υπέροχα γραμματόσημα, που κάποια από αυτά που δείξατε μόλις είναι από την Κρητική Πολιτεία, ναι, επικολούνταν πάνω σε καρποστάλ αντίστοιχα της εποχής εκείνης που πάλι τυπώναν κάποιοι γνωστοί εκδότες της Κρήτης και όχι μόνο. Ίσως κάποιοι από εσάς γνωρίζετε, έχετε ακούσει, έχετε περάσει από την αγορά, την παλιά αγορά του Ηρακλείου, και έχετε δει ότι έχει απομείνει από τον εκδοτικό οίκο του Αλικιώτη. Κάποιοι παλιότεροι μπορεί να γνωρίζουν το όνομα Αλικιώτη. Ή κάποιους άλλους γνωστούς εκδότες του Ηρακλείου που φτιάχνανε ακριβώς αυτά τα καρποστάλ. Αυτοί πράγματι είναι, αυτοί που μόλις περάσαμε με τους Λιράριδες, το καρποστάλ, είναι από τις εκδόσεις Αλικιώτη, αλλά είναι μεταγενέστερη, δεν είναι της πρώτης περίοδου. Όπως αυτή εδώ απεικονίζει το λιμάνι του Ηρακλείου. Ναι. Με τις αντίστοιχες βάρκες. Αυτό απεικονίζει ένα παλιό φάρο του Ηρακλείου που ήταν πάνω στο Κούλε, στο ενετικό κτίριο, και τώρα έχει φύγει και έχει μείνει μόνο σαν παρατηρητήριο. Κύριε Μπαστά, ένα καρποστάλ στο οποίο έχετε ιδιαίτερη αδυναμία? Δεν υπάρχουν ένα, υπάρχουν πάρα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλά. Που έχουν ιδιαίτερη αδυναμία, όπως σας ανέφερε ο κύριος Καρνιαωτάκης, έτσι, και πολλά που θα ήθελα να αποκτήσω, αλλά ακριβώς μένω στο ίδιο πλαίσιο που ανέφερε ο κύριος Καρνιαωτάκης. Ότι το θέμα δεν είναι τόσο να αποκτήσεις ένα συγκεκριμένο καρποστάλ, όσο να βάλεις τη συλλογή σου σε ένα πλαίσιο. Σε ένα πλαίσιο μελέτης, σε ένα πλαίσιο παρουσίασης, σε ένα πλαίσιο έρευνας. Να, εδώ πέρα βλέπουμε για παράδειγμα βρακοφόρους της εποχής του 1930 που εκδόθηκε αυτή η κάρτα. Ναι, ναι, ναι. Κύριε Καρνιαωτάκη, ένας νέος ο οποίος επιθυμεί να ασχοληθεί με τα γραμματόσημα, μία συμβουλή από εσάς. Είστε ένας έμπειρος, ένας άνθρωπος που έχει βάλει το δικό του πλαίσιο, ένας άνθρωπος με τη δική σας εμπειρία. Η συμβουλή σας ποια θα ήταν? Η συμβουλή είναι να διαβάσει πάρα πολύ προτού κάνει οποιαδήποτε αγορά. Οι γρήγορες αγορές δεν συνοδεύονται από τη γνώση, καταλήγουν σε αποτυχημένες αγορές, στις οποίες θα μετανιώσει. Είναι μια ενασχόληση στην οποία θα αφιερώσει πάρα πολύ χρόνο, αλλά μονάχα κερδισμένος θα βγει. Μάλιστα. Διάβασμα πολύ. Διάβασμα και να μοιραστεί εμπειρίες με τους παλαιότερους. Κύριε Καρνιαωτάκη, κύριε Μπάστα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή... Και εμείς να σας ευχαριστήσουμε. Για τη σημερινή συζήτηση που είχαμε με τις όμορφες εικόνες, με αυτά τα γραμματόσημα, βέβαια, που αξίζουν πολλά.
Να είστε καλά. Εμείς σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν.